Ξέρω, ξέρω. Σας είπα ότι θα φτιάξουμε πίνακα. Περιμένετε πώς και πώς. Αλλά τι να κάνω. Με έφαγαν, ήθελαν κασπό για τα λουλούδια τους. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να δώσω μια μικρή γκλαμουριά στην όλη υπόθεση. Και είμαι σίγουρη ότι θα τη λατρέψετε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κασπό. Και τώρα που έρχεται η άνοιξη και πρέπει να τακτοποιήσουμε τα λουλούδια μας και να ομορφύνουμε τα μπαλκόνια μας και τις αυλές μας, είχα δύο κασπό τα οποία δεν είχα τι να τα κάνω. Οπότε σκέφτηκα να τα κάνω γλάστρες. Πώς θα τα κάνω γλάστρες όμως, έτσι, να φαίνονται τα χώματα, όχι. Αρχικό βήμα για να μπορέσω να επέμβω στο γυαλί είναι το γκέσο ή primer, για να μπορέσω να κάνω την επιφάνεια του γυαλιού πορώδης και απορροφητική, δηλαδή να μπορώ μετά να βάψω είτε με ακριλικό είτε με χρώμα κυμολίας. Το πρώτο βήμα λοιπόν σε μια επιφάνεια η οποία δεν είναι πορώδης, για σας που δεν έχετε ξανασχοληθεί με βάψιμο και με ντεκουπάζ, το πρώτο βήμα σε μια επιφάνεια γυάλινη, σιδερένια, λάκα κτλ. Είναι το primer ή γκέσο. Πήρα λοιπόν το υπέροχο γκέσο του El Greco, θα το βρείτε στο χειροκάματο μαζί με όλα τα προϊόντα του El Greco και θα περάσω όλο μου το κασπό με γκέσο. Προτιμώ να το περνάω με σφουγγαράκι ή με σταμπαδόρο γιατί αφήνει ένα ωραίο ανάγλυφο αποτέλεσμα, γιατί με το πινέλο ίσως να μην απλωθεί καλά το γκέσο, να μην σας έχει ωραίο αποτέλεσμα, να αφήσει φουρτσιές και αυτό θα φανεί και στο μετέπειτα βάψιμο, όταν θα πάτε να βάψετε από πάνω θα φαίνονται οι βουρτσιές. Ενώ με το σφουγγαράκι ή το σταμπαδόρο θα έχει ένα ωραίο ανάγλυφο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ, κατά την άποψή μου, θέλω να είναι έτσι το βάψιμο. Αφού έχω περάσει όλα μου τα κασπό, τρία είναι τα κασπό μου που θέλω να φτιάξω, λοιπόν, και αφού έχω περάσει τα κασπό μου με το γκέσο για να μπορέσω να βάψω με το χρώμα κυμολίας, πριν προχωρήσω στη βαφή θα κολλήσω τα διακοσμητικά μου τα οποία έχω φτιάξει από τα υπέροχα καλούπια της Πρίμα. Οπότε λοιπόν θα έρθω να προσαρμόσω τα διακοσμητικά μου στα κασπό που θέλω να φτιάξω. Έχω λατρέψει τα μενταγιόν από αυτό το καλούπι, τα έχω λατρέψει στην κυριολεξία. Δίνουν ένα υπέροχο, έτσι, αρχοντικό αποτέλεσμα και όπως βλέπετε τελευταία τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν θα πάρω τα διακοσμητικά μου και θα τα κολλήσω στη μία και στην άλλη πλευρά από το κασπό. Κόλλησα το ένα και αφού βάλαμε το μενταγιόν θα έρθω και θα προσθέσω ένα άλλο υπέροχο καλούπι επίσης από την Πρίμα, αυτά εδώ τα διακοσμητικά, έτσι ώστε να τα προσαρμόσω για να διακοσμήσω το, να ολοκληρώσω μάλλον τη διακόσμησή μου. Κολλήσαμε το ένα, το φέραμε και αγκάλιασε το μενταγιόν μας. Σκουπίζουμε την κόλλα, δεν την αφήνουμε να προεξέχει από τα διακοσμητικά μας, όσο τουλάχιστον μπορούμε. Γιατί μετά, όταν θα πάμε να βάψουμε με το χρώμα κυμολίας, εκεί θα γυαλίζει αν αφήσουμε την κόλλα. Οπότε λοιπόν προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να τη σκουπίσουμε. Κολλάμε πάρα πολύ καλά τα στοιχεία μας.
Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και αυτό εδώ το κασπό, δηλαδή θα κολλήσουμε τα διακοσμητικά μας, είναι από την ίδια σειρά με τα μεταγιόν. Θα κολλήσουμε τα διακοσμητικά μας για να προχωρήσουμε στο βάψιμο του κασπό. Να είστε προσεκτικές στο κόλλημα των διακοσμητικών, να μην τα πατάτε και να μην τα κακοποιείτε για να υπάρχει μια ωραία ομοιογένεια στα καλούπια. Στα στοιχεία δηλαδή που έχουμε βγάλει από τα καλούπια. Στέγνωσαν πάρα πολύ καλά τα στοιχεία μου, οπότε μπορώ να δουλέψω πάνω στο κασπό. Θα πάρω το Beautiful Night για το πρώτο κασπό και θα το ανακατέψω με το Aging Effect. Και να μου δώσει μια υπέροχη παλαίωση στο κασπό μου. Τη μεγαλύτερη προσοχή μου τη δίνω στο κασπό, γιατί τα στοιχεία θα υποστούν κι άλλη επεξεργασία, οπότε δεν με αφορά τόσο πολύ το στοιχείο, όσο να έχω καλύψει τα γύρω-γύρω κενά και να βάψω καλά το κασπό μου. Αφού έχουμε στεγνώσει πάρα πολύ καλά και τα στοιχεία μας και το χρώμα μας, θα έρθουμε τώρα πια με το Pure White, το Majestic, και θα αρχίσουμε να βάψουμε το κασπό. Στα στοιχεία το ξανατονίζω, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, μας ενδιαφέρει όμως το γύρω-γύρω. Στα στοιχεία δεν μας νοιάζει τόσο, γιατί θα υποστούν και άλλη επεξεργασία, οπότε δεν μας αφορά τι θα γίνει. Θέλουμε όμως το γύρω-γύρω από τα στοιχεία. Ωραία λοιπόν. Θα πάρουμε λίγο νεράκι και θα ψεκάσουμε έτσι ώστε να αρχίσει να φεύγει το χρώμα. Και με ένα πανί θα σκουπίσουμε. Θα κάνουμε ένα wash δηλαδή, ένα πλύσιμο με το άσπρο το χρώμα, έτσι ώστε να έρθει και να μείνει ελάχιστο στο κασπό μου.
Αυτό το στάδιο έχει ολοκληρωθεί και το επόμενο μου βήμα είναι να περάσω κόλλα μιξιών σε όλα μου τα στοιχεία, γιατί θα βάλω φύλλα χρυσού. Έχω τελειώσει το κασπό μου, τη διαδικασία δηλαδή του ξασπρίσματος, και τώρα θα έρθω με την κόλλα τη μιξιών για να περάσω πάνω στα στοιχεία μου, επειδή θέλω να περάσω φύλλα χρυσού. Όπου πάει κόλλα, εκεί θα κολλήσει και το φύλλο. Αν κάπου δεν βάλουμε, να ξέρετε ότι δεν θα έχει επιτυχία το εγχείρημα. Να εξηγήσω ότι η κόλλα μιξιών που χρησιμοποιούμε για τα φύλλα χρυσού δεν στεγνώνει ποτέ. Μη σας ανησυχεί δηλαδή πότε θα κολλήσετε το φύλλο χρυσού. Μπορείτε να απλώσετε την κόλλα τη μία μέρα και το φύλλο χρυσού την επόμενη. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή με το που θα βάλουμε την κόλλα και περάσει μία ωρίτσα, είναι απαραίτητο να τρέξουμε να κολλήσουμε το φύλλο χρυσού. Μπορεί να κολληθεί και την επόμενη. Δεν στεγνώνει η κόλλα, οπότε λοιπόν και την επόμενη να πάτε να κολλήσετε τα φύλλα χρυσού θα έχουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Όσο στεγνώνει η κόλλα στο άλλο το κασπό, θα έρθω σε αυτό εδώ, το οποίο θα βαφτεί με διαφορετική τεχνοτροπία. Θα περάσω επάνω το country best, θα βάψω δηλαδή με country best. Έχει περάσει αρκετή ώρα, η κόλλα μας έχει στεγνώσει, μάλλον δεν έχει στεγνώσει, είναι αυτό το στάδιο που είναι κολλώδες. Αυτό δεν σταματάει να είναι κολλώδες μέχρι να κολλήσουμε πάνω τα φύλλα χρυσού, δηλαδή και αύριο στην ίδια κατάσταση θα βρίσκεται η κόλλα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρουμε τα φύλλα τα οποία θα τα κολλήσουμε πάνω στα στοιχεία που έχουμε βάλει την κόλλα, τη μιξιόν για το φύλλο χρυσού.
Το φύλλο χρυσού τελείωσε. Το επόμενο μου βήμα είναι το εξής. Θα έρθω με μία πατίνα με την χρυσή της Pentart ή με το gold shine που φτιάχνουμε με το βερνίκι των Majestic και το gold shine. Θα έρθω εγώ με αυτήν την πατίνα τώρα και τι θέλω να κάνω. Θέλω να δώσω την αίσθηση ότι το χρυσό που έχουμε βάλει έχει πεταχτεί, έχει διοχετευτεί στο πλαϊνό από τα στοιχεία μας. Θα έρθω λοιπόν με το πινέλο μου και θα ξεκινήσω να χρυσώσω ελαφρά όμως, έτσι, δεν θέλω να είναι τα πλαϊνά από τα στοιχεία μου. Σαν να μας έχει πεταχτεί το χρυσό έξω από το περιθώριο των στοιχείων μας. Νομίζω ότι άλλαξε τελείως εμφάνιση εκείνο το απίστευτο λευκό κασπό που ξεκινήσαμε και έγινε ένα υπέροχο, πολύ chic και elegant κασπό για να φιλοξενήσει τα φυτά μας. Το επόμενο μου κασπό δεν το έχω περάσει με φύλλα χρυσού, το έχω περάσει όμως με το gold shine που έφτιαξα με τα Majestic. Τι θα κάνω τώρα? Θα περάσω κρακελέ 2 συστατικό για να μου κάνει εκείνα τα υπέροχα σπασίματα που θα μου χρειαστούν για να δώσει αυτή την ξεχωριστή εμφάνιση στο κασπό μου. Ωραία, περάσαμε το πρώτο χέρι, θα περιμένουμε να στεγνώσει για να περάσουμε και το δεύτερο. Αφού τελειώσαμε με το πρώτο βήμα και στέγνωσε πάρα πολύ καλά, θα έρθουμε με το δεύτερο να κάνουμε το πέρασμα που θα δώσει και το τελικό αποτέλεσμα στο κρακελέ μας. Είναι το fine line της Pentart. Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα στο χειροκάμωτο. Και φυσικά θα το αφήσουμε και αυτό να στεγνώσει πάρα πολύ καλά για να έρθει να κάνει τα σπασίματά του. Καλό θα είναι να κάνετε μια επάλυψη
στο δεύτερο βήμα. Το κρακελέ μας έχει ολοκληρωθεί, έχει κάνει τα σπασίματά του, αλλά όμως δεν φαίνεται τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα πάμε με μία πατίνα, θα πάρω την Antique Gold από την Pentart και θα έρθω να εμφανίσω τα σπασίματα από το κρακελέ που έχουμε κάνει. Και όπως βλέπετε, με το που έβαλα την πατίνα, εμφανίστηκαν κατευθείαν τα σπασίματά μου. Αφού εμφάνισα το κρακελέ μου, θα έρθω τώρα με μία πατίνα σκούρα, την ούμπρα, την γνωστή πατίνα την ούμπρα, και θα παλαιώσω τα στοιχεία μου, αυτά που έχω φτιάξει με το χρυσό, το gold shine. Θα έρθω και θα παλαιώσω τις εσοχές μου, θα παλαιώσω τα στοιχεία μου, για να φαίνεται πιο antique το σχέδιό μου. Και το δεύτερό μας κασπό ολοκληρώθηκε. Νομίζω ότι έγινε υπέροχο και τα φυτά που θα φιλοξενήσει νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Οπότε λοιπόν πάμε να φτιάξουμε το τρίτο μας κασπό, το οποίο θα γίνει πάνω κάτω στην ίδια φιλοσοφία. Θα βάψουμε με gold shine. Θα περάσουμε πάστα το κρακελέ δύο συστατικό για να έρθει και να γίνει όπως έγινε και το προηγούμενο κασπό μας. Θα πάρω λοιπόν το top coat της Αναστασίας με το gold shine. Τα έκανα λίγο μαντάρα εδώ βέβαια, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Για να φτιάξω, να βάψω τα στοιχεία μου. Δίνει ένα εξαιρετικό χρυσό αποτέλεσμα, το gold shine, έτσι, εφάμιλο, ίσως θα μπορούσα να πω, με το φύλλο χρυσού. Τόσο εξαιρετικό. Thank you.
Έχω περάσει και σε αυτό το πρώτο στάδιο, το πρώτο βήμα από το Fine Line Crackle Varnish της Pentart. Θα τα βρείτε όλα στο χειροκάμωτο. Και περιμένω να στεγνώσει το πρώτο χέρι για να περάσω και τη δεύτερη επάλυψη, έτσι ώστε να μας δώσει το κρακελέ μας. Αφού στέγνωσε πάρα πολύ καλά το πρώτο στάδιο, θα πάμε στο δεύτερο στάδιο του κρακελέ, να περάσουμε το δεύτερο βήμα. Και αφού τελείωσα με το κρακελέ μου και ήρθε και έδωσε ένα υπέροχο κρακελέ, υπέροχο αποτέλεσμα, θα έρθω με μια πατίνα ούμπρα να παλαιώσω το χρυσό μου. Τα στοιχεία μου λοιπόν θα τα παλαιώσω με μια πατίνα ούμπρα. Θέλω να φαίνεται παλιό και αρχοντικό το κασπό μου. Δεν θα σκουπίσουμε παντού την πατίνα, θα σκουπίσουμε μόνο το επάνω μέρος, έτσι ώστε στις εσοχές να μείνει η σκίαση. Όπως κάνουμε κάθε φορά με τις σκιάσεις μας, έτσι κι αλλιώς.
Πώς βλέπετε, για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι αναγκαία προϋπόθεση, τα στοιχεία μας να είναι πάρα πολύ καλά στεγνωμένα. Ο πυλός να έχει ξεραθεί εντελώς. Εάν ο πυλός είναι νοπός, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η δουλειά δεν μπορεί να γίνει. Και για να μην ξεχάσω, να μην παραλείψω, δεν ξέρω αν το είπα, οπωσδήποτε βερνίκι νεφτιού, γιατί πάνω από το κρακελέ και από την πατίνα, και αφού θα το περάσουμε, αφού στεγνώσει η πατίνα μας, θα πρέπει να περάσουμε βερνίκι νεφτιού. Να μην ξεχάσουμε, εγώ δεν θα το περάσω εδώ τώρα. Θα περιμένω να στεγνώσει η πατίνα. Βερνίκι νεφτιού οπωσδήποτε για να προστατεύσετε τη δουλειά σας και το έργο. Είναι κρίμα να πάει χαμένο μια τόσο ωραία σύνθεση που φτιάξαμε. Ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα με έχει ξετρελάνει πραγματικά. Ελπίζω να σας αρέσει και να σας οδηγήσει σε νέες δημιουργίες. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα μου και να μην αφήσετε κασπό για κασπό που να μην το αλλάξετε. Μαζί με αυτό, να μην ξεχνάμε και να χαμογελάμε. Φιλιά πολλά!